Βασιλιών Τέταρτων Βιβλίων Κεφάλαιων 1: Ο Ηλίου προλέγει τον θάνατον του Ασεβούς Οχοζίου στοιχεία 1 έως 18 Μετά τον θάνατον του Αχαάβ οι Μοαβίτε κατεπάτησαν τη συνθήκη υποτελείας των που είχαν συνάψει με τους Ισραηλίτας εις την Σαμάριαν ο βασιλεύς Οχοζίας έπεσεν από το δικτυωτόν του υπερώου του και το ασθενής. Απέστειλεν δε αγγελιαφόρους εις τους οποίους είπε Πηγαίνετε και αναζητήσατε εις την πόλην Ακαρών των ειδωλικών θεών των μοιών Βάαλ και ρωτήσατε τον εάν θα διαφύγω τον θάνατον από την αρρώστια μου αυτήν οι απεσταλμένοι επορεύθησαν και ερώτησαν τον Θεόν Βάαλ. Άγγελος όμως Κυρίου εκάλεσε τον Ηλίαν τον Θεσβήτην και του είπε «Σήκω και πήγαινε η συνάντηση των άγγελοι αφόρων του Οχοζίου, του βασιλέως της Αμαρίας και είπε προς αυτούς «Μήπως τάχα δεν υπάρχει Θεός αληθινός εις των Ισραηλιτικών λαών» και δια τούτο εσείς πορεύεστε να συμβουλευθείτε τον Βάαλ, Θεό των Μιών εις την Ακαρών. Αυτό δεν είναι καθόλου ορθόν. Δια τούτο αυτά λέγει ο Κύριος να είπετε εις τον Οχοζίεν. Από την κλίνην, επάνω στην οποία ανασθενείς έχει να αναβεί, δεν θα κατέλθεις υγιής διότι θα αποθάνεις εξάπαντος. Ο Ηλίας μετέβη και είπε προς αυτούς όσα ο Θεός τον διέταξεν. Οι αγγελιαφόροι επέστρεψαν προς τον Οχοζίαν και εκείνος τους ρώτησε «Διατί τόσον συντόμως επανήλθατε» Οι απεσταλμένοι του απήντησαν Κάποιος ανήρ ήλθε, μας συνείδησε και μας είπε «Εμπρός, επιστρέψετε προς τον βασιλέα, ο οποίος σας έστειλε και είπατε σε αυτόν αυτά λέγει ο Κύριος. Μήπως τάχα δεν υπάρχει Θεός αληθινός εις των Ισραηλιδικών λαών και εσύ πηγαίνει να επιζητήσεις συμβουλάς από τον βάλ τον θεών των μοιών εις την Ακαρών? αυτό δεν είναι καθόλου ορθόν. Δια τούτο δεν θα καταβείς η από την κλίνην επάνω στην οποία έχεις ανεβεί ασθενή. διότι εξάπαντος θα αποθάνεις. Ο Χωζίας ερώτησε αυτούς και τους είπε «Ποια είναι η εμφάνιση του ανδρός αυτού που ήλθε η συνάντησή σας και ομίλησε προς σας αυτούς τους λόγους» εκείνοι του είπαν «Είναι ανήρ δασίτριχος, ζωσμένος γύρω από την μέση, δερματίνιν ζώνιν». Ο Χωζίας του είπεν «Αυτός είναι ηλιού ο Θεσβήτης». Ο βασιλεύς έστειλε προς αυτόν έναν πεντικόνταρχον με τους πεντήκοντα άνδρας του ο οποίος και ανέβει προς τον Ηλίου τον Προφήτην. Ιδούδε ο Ηλίας, εκάθετο εις την κορυφή του όρους. Ο πεντηκόνταρχος ομίλησε προς αυτόν και του είπεν, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς καλή. έλα προς αυτόν». Ο προφήτης Ηλίας απήντησε προς τον πεντηκόνταρχον εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, όπως και είμαι, πυρ θα κατέβει από τον ουρανόν, το οποίον θα κατακάψει σε και τους πενήντα άντρες σου. Πράγματι δε, κατέβει αμέσως από τον ουρανόν πυρ και κατακάψει αυτόν και τους πεντήκοντα άνδρας του. Ο βασιλεύς έστειλε πάλι προς τον Ηλίαν άλλων πεντικόνταρχων με τους πενήντα άνδρας του ο αξιωματικός ανέβη προς τον Ηλίαν, του ομίλησε και είπε «Άνθρωπε του Θεού, αυτά λέγει ο βασιλεύς, έλα γρήγορα προς Αυτόν». Απήντησε ο Ηλιού και του είπεν «Εάν εγώ είμαι πράγματι άνθρωπος του Θεού, θα κατεβεί φωτιά από τον ουρανόν και θα καταφάγει σε και τους πενήντα άνδρα σου» πράγματι δε κατέβει την ώρα εκείνη πυρ από τον ουρανόν και κατέφαγεν αυτόν και τους πεντήκοντα άνδρας του. Ο βασιλεύς απέστειλε και πάλιν άλλων αξιωματικών και τους πενήντα άνδρας μαζί του. Ήλθεν ο τρίτος αυτός πεντικόνταρχος, εγονάτισεν ενώπιον του ηλιού, τον παρεκάλεσεν ευλαβός και του είπεν «Άνθρωπε του Θεού, ας θεωρηθεί αξία ελέους ενώπιόν σου η ζωή μου και η ζωή αυτών των πεντήκοντα δούλων σου. Διότι εγώ γνωρίζω ότι κατήλθε πυρ από τον ουρανόν και κατέφαγε τους δύο πρώτους πεντικοντάρχους και τους πενήντα στρατιώτες αυτών. Τώρα λοιπόν ας θεωρηθεί αξία ελέους η ζωή μου ενώπιόν σου. Ο άγγελος του Κυρίου ελάλησε τότε προς τον Ηλιού και του είπε «Κατέβα και πήγαινε μαζί με Αυτόν, μη φοβηθείς Αυτούς». Εσηκώθη ο Ηλίας, κατέβηκε και μαζί με Αυτόν μετέβη εις τον βασιλέα. Ο Ηλίας ομίλησε προς τον βασιλέα και του είπε «Αυτά λέγει ο Κύριος». Διατί σοι έστειλε ανθρώπου σου προ τον Βάλ, τον Θεόν των, των Μιλιών, ή την Ακαρόν, δεν είναι καθόλου ορθόν αυτό. Δια τούτο δεν θα κατεβεί πλέον η γης από την κλίνη επάνω στην την οποία ανέβηκε ασθενή, διότι εξάπαντο θα αποθάνει. Και πράγματι ο βασιλεύς ο Χωζίας σύμφωνα με τον λόγον τον οποίον ο Κύριος είπε εις αυτόν δια του προφήτη Ηλιού, απέθανε. Τα υπόλοιπα έργα τα οποία έκαμεν ο Χωζίας δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραηλιτικού λαού. Ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, εβασίλευσε επί, επί του Ισραηλιτικού λαού με πρωτεύουσαν την Σαμάριαν 12 έτη κατά το 18ο έτος της βασιλείας Ιωσαφάτ του βασιλέως του Ιούδα. Και αυτός διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, όχι όμως τόσον όπως η αδελφή του και όπως η μητέρα του. Έβγαλε τα σιδωρολατρικά στήλα του Βάλ εκ μέσου του λαού, τα οποία είχε νοικοδομήσει ο πατήρ του και τα συνέτριψεν. αλλά και αυτός έζησε μέσα στα τα σαμαρτία της οικογενείας του Ιεροβοάμ, ο οποίος είχε εξωθήσει των Ισραηλιτικών λαών εις την Ασέβιαν. Προσεκολήθη και δεν απομακρύνθηκε από αυτάς. Δια τούτο ο Κύριος οργίστη πολύ εναντίον των απογόνων του Αχάβ. Κεφάλαιο δεύτερον Η ανάληψη του ηλίου Στοίχη 1 έως 18 Ο Ελισσέος εξηγεί τα ύδατα της ιεριχούς Τιμωρεί δε τα ασεβή παιδιά Στοίχη 19 έως 25 Όταν ο Κύριος απεφάσισε να αναλάβει τον Ηλίαν με συσυσμόν άνω προς τον ουρανόν, ο Ηλίας και ο Ελισέος ανεχώρησαν από τα γάλγαλα. Είπε ο Ηλιού προς τον Ελισέον, «Κάθισε εδώ σε παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως εις την Βεθήλ». Ο Ελισέος απήντησεν, «Ορκίζομαι στον τον ζώντα Θεών και στην ζωή ζωήν σου ότι δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ήλθαν μαζί στην την Βεθήλ. Οι προφήτε οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην την Βεθήλ ήλθαν εις τον και του Ήπων. Άρα και γνωρίζεις ότι σήμερον ο Κύριος θα πάρει επάνω από το κεφάλι σου τον Κύριόν σου. εκείνος τους απήντησε «Και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, μη ομιλείτε». Ο Ηλίας είπε προς τον Ελισέον «Κάθισε σε παρακαλώ εδώ, διότι ο Κύριος μου έχει δώσει εντολή να μεταβώ εις την Ιεριχώ». Ο Ελισέ όμως του είπε «Ορκίζομαι εις το ζώντα Θεό και στην την ειδική σου ζωή ότι δεν θα σε εγκαταλείψω. Και έφτασαν μαζί στην Ιεριχώ. Οι προφήτε οι οποίοι βρίσκονται εις την Ιεριχώ ήλθαν προς τον Ελισεέ και του είπαν «Αλήθεια γνωρίζεις ότι σήμερον θα αναλάβει στον ουρανόν επάνω από το κεφάλι σου ο Κύριος των Κύριών σου» Εκείνος απήντησε «Βεβαίως το γνωρίζω» Μη ομιλείτε όμως. Είπε προς τον Ελισέων ο Ηλίου Κάθισε εσύ εδώ, διότι ο Κύριος με έχει αποστείλει έως τον Ιορδάνιν. Ο Ελισέος απήντησε Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριον και εις την ζωήν σου, ότι δεν θα σε εγκαταλείψω. Και πήγαν και οι δύο προς τον Ιορδάνην. Συγχρόνω όμω, πενήντα άνδρα από του προφήτες μετέβησαν και εστάθησαν όρθιοι μακράν απέναντι από αυτού. Ο δε Λυσέος και ο Ηλία εστάθησαν ει την όχθη του ποταμού Ιορδάνου. Ο Ηλίας επήρε την μιλωτήν, ετήληξεν αυτήν, εκτύπησε το είδωρ του ποταμού, το οποίο και διηρέθη ει δύο μέρη, άνω και κάτω και διέβησαν και οι δύο προς την απέναντι έρημον περιοχήν. Όταν επέρασαν τον ποταμόν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέον. «Ζήτησέ μου, τι θέλεις να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σε εις τον ουρανόν». Ο Ηλισέος απήντησε «Δώσε, σε παρακαλώ, διπλήν την χάριν σου είσαι με. Ο Ηλίου απήντησε, πολύ βαρύ είναι το έτοιμά σου. Εάν όμως με είδεις να αναλαμβάνομαι από σε προς τον ουρανόν, θα πραγματοποιηθεί το έτοιμά σου. Εάν όμως όχι, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ενώ δε αυτοί ευάδιζαν, και πορευόμενοι συνομίλουν έφνης ένα πύρινον άρμα και πύρινη ύπη Δεχόρησαν τον ένα από τον άλλον και ο ηλιού μέσα ήσαν άνεμο στρόβιλον ανελήφθη και φέρετο ως εις τον ουρανόν. Ο Ελισέος έβλεπε και κράβγαζε Πάτερ, Πάτερ, σύ ίσο ισοτήριος δύναμις, άρματα και υπηκόν, δια των ναών του Ισραήλ. Ο Ελισέος δεν τον είδε πλέον. Και η λύπης δια των χωρισμών έπιασε τα ενδύματά του και τα έσχισε εις δύο κομμάτια. Ο Ελισσέος εσήκωσε από κάτω την μιλωτήν του ηλιού, η οποία έπεσε από επάνω υψηλά και επέστρεφεν έχον την μιλωτήν. Εστάθη στην όχθην του Ιορδάνου. Επήρε την μιλωτήν του ηλιού, η οποία έπεσε επάνω εις αυτόν. Εκτύπησε το είδωρ, αλλά εκείνο δεν διηρέθη όπως προηγουμένως. Ο Ελισσέος είπε τότε «Πού είναι ο Θεός του Ηλιού, πού είναι» Κατόπιν όμως εκτύπησε πάλιν τα ύδατα και εκείνα χωρίστησαν εις δύο από εδώ και από εκεί και ο Ελισσέος διέβη τον Ιορδάνιν ποταμών. Οι προφήτες ήσαν εις την απέναντι όχθην του Ιορδάνου, εις την Ιεριχώ. Είδαν το θαύμα και είπαν «Πράγματι το πνεύμα του Θεού ανεπάφθη εις τον Ελισέον». Ήλθαν αυτοί η συνάντηση του Ελισέου και προσεκίνησαν αυτόν μέχρι σε δάφους. Είπον δε προς αυτόν, Ιδού μαζί με εμά τους προφήτας, τους δούλου σου, υπάρχουν πεντίκοντα δυνατοί νέοι. Σε παρακαλούμε, ας μεταβούν να αναζητήσουν τον Κύριόν σου τον Ηλίαν. Μήπως τυχόν και άνεμος επήρε αυτόν και τον έρυψαν εις τον Ιορδάνην ή σε κανένα όρος ή σε κανένα από τους λόφους. Ο Ελισσέος τους είπεν, όχι, να μην τους αποστήλετε. Αυτοί όμως επέμεναν, ώστε ο Ελισέος από εντροπήν πλέον υπεχώρησε και είπε «Στείλατε τους». Οι προφήτες έστειλαν τους πεντή κοντανέους και ανεζήτουν τον Ηλίαν επί τρεις ημέρας, αλλά δεν τον ευρήκαν επέστρεψαν άπρακτοι προς τον Ελισέον, ο οποίος εκάθετο εις την Ιεριχώ και τους είπε «Δεν σας είπα να μην πάτε η αναζήτηση του ηλίου» Οι άνδρες της Ιεριχούς είπαν προς τον Ελισέον «Ιδού, η τοποθεσία και η περιοχή της πόλεως είναι ωραία, όπως και εσύ» ο Κύριος βλέπεις, αλλά τα νερά είναι επιβλαβή και η γη δεν βλαστάνει και δεν καρποφορεί. Ο Ελισέος είπε προς αυτούς, «Φέρετε μου μίαν καινούργιαν ιδρίαν και βάλετε μέσα εις αυτήν αλάτι». επήραν και την έφεραν προς Αυτόν όπως τους είπε. Ο Ηλισέος ευγήκε από την πηγή των υδάτων, έριψεν εκεί το αλάτι και είπεν «Αυτά λέγει ο Κύριος». Εγώ εξηγαίνω τα ύδατα και δεν θα προέρχεται πλέον από αυτά θάνατος και ακαρπία εις την γη. Πράγματι τα είδα τα εξηγιάνθησαν από τις ώρες εκείνης και μένουν ζωογόνα και χρήσιμα μέχρι τη ημέρες αυτή, σύμφωνα με την εντολή την οποία ο Ελισέος είπε. Ο Ελισέος ανεχώρησε από την Ιεριχώ προς την Βεθήλ. Ενώ δε ανέβαινε αυτός των δρόμων του, ευγήκαν μικρά παιδιά από την πόλη και ενέπεζαν λέγοντα Ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε. Εγύρισε ο πίσω προς αυτά ο Ελισέος, τα είδε και τα κατηράστη εν ονόματι του Κυρίου και ειδού ευγήκαν δύο άρκτι από το δάσος και κατεσπάρασαν τεσσαράκοντα δύο παιδιά από αυτά. Ο Ελισέος μετέβη από εκεί στο όρος Κάρμιλον και από εκεί επανήλθεν στην Σαμάριαν. Κεφάλαιον τρίτον Επίθεσης και νίκη των τριών βασιλέων κατά των μοαβιτών. Το θαύμα του Ελισσέου Στίχη 1 έως 27 Ο Ιωραμ, ο γιος του Αχαβ, έγινε βασιλεύς εις το βασίλειον του Ισραήλ κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν επί δώδεκα έτη. Και αυτός διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, όχι όμως όσον ο ετος της βασιλειας του ιωσαφατ βασιλεως του ιουδα και βασίλευσε επι δωδεκα ετη και αυτος διεπραξε το πονηρον ενωπιον του κυριου οχι ομως οσον ο πατηρ του και η μήτυρ του. Αφήρεσε τα στήλα του Βάλ εκ μέσου του λαού, τα οποία είχε κατασκευάσει ο πατέρας του, αλλά και αυτός προσεκολήθη και δεν απεμακρύνθη από τα σαμαρτίας, τα οποία είχε διαπράξει ο Ιεροβουάμ, ο Υιός του Ναβάτ, ο οποίος έγινε αφορμή και αιτία να παρασυρθεί στην αμαρτία και ο Ισραηλιτικός λαός. Ο Μωσά, ο βασιλεύς της περιοχής Μωάβ, είχε πολλά πίμνια. Εξαιτίας δε μιας αποτυχούσης επαναστάσεώς του, επλήρωνε κάθε έτος ει τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού ως φόρον εκατόν χιλιάδες αρνιά και εκατόν χιλιάδες κρυάρια ακούρευτα. Όταν όμω απέθανε ο Αχάβ, ο βασιλεύς της Μωάβ, ηρνήθη να πληρώσει τον φόρον ή τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Τότε ο βασιλεύς Ιωράμ ευγήκε κατά την ημέρα εκείνη από την Σαμαριαν και επεσκέφθη των Ισραηλιτικών λαών. Μετέβη κατόπιν και έστειλε ανθρώπου του προς τον Ιωσαφάτ βασιλεά των Ιουδαίων και του είπε: Ο βασιλεύς των Μαβιτών κατεπάτησε την συμφωνίαν την οποία έχει συνάψει με εμέ. Θέλεις να εκστρατεύσεις μαζί μου εναντίον της χώρας Μωάβ. Ο Ιωσαφάτα πίντησε. Θα εκστρατεύσω μαζί σου, διότι όπως είμαι εγώ, είσαι και εσύ. Όπως είναι ο λαός μου, είναι και ο λαός σου. Όπως είναι το υπηκόν μου, είναι και το ειδικόν σου υπηκόν. Ρώτησε ο Ιωσαφάτ τον Ιωράμ, ποιον δρόμον θα ακολουθήσω. Και εκείνος του είπε, θα ακολουθήσω μεν την έρημον οδόν διαμέσου της Ιδουμέας. Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού βασιλείου και ο βασιλεύς των Ιουδαίων και ο βασιλεύς των Ιδουμέων ευάδισαν μαζί κύκλο δρόμων επτά ημερών. αλλά εκεί όπου έφτασαν δεν υπήρχε είδωρ δια των στρατών και τα κτίνη τα οποία τους ακολουθούσαν. Ο βασιλεύς του Ισραήλ είπεν Αλίμονο, ο Κύριος λοιπόν προσεκάλεσε εμάς τους τρεις βασιλείς που βαδίζομεν μέχρι των Μωαβιτών για να μας παραδώσει εις τα χέρια εκείνων. Ο Ιωσαφάτ ρώτησε «Δεν υπάρχει εδώ κανείς προφήτης του Κυρίου για να παρακαλέσουμε εν μέσω αυτού των Κύριων» Ένας από τους στρατιώτες του βασιλέως των Ισραηλιτών είπε «Υπάρχει εδώ ο Ελισεέ, ο ιός του Σαφάτ, ο οποίος υπηρετούσε τον Ηλιού και του έριπτε νερό στα χέρια του». Ο Ιωσαφάτ είπε «Πράγματι σε αυτόν και δι' αυτού υπάρχει λόγος Κυρίου». Οι τρεις βασιλείς, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο βασιλεύς των Ιουδαίων Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς της Εδόμ ήλθαν η συνάντηση του Ελισέου. Ο Ελισέος απευθυνόμενος προς τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού είπε Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου. Πήγαινε να ζητήσει συμβουλή και χάριν από τους προφήτας του πατρός σου και τους προφήτας της μητρός σου. Ο βασιλεύς του Ισραήλ του απήντησε «Μήπως τάχα ο Κύριος εκάλεσε ημάς τους τρεις βασιλείς για να μας παραδώσει στα χέρια των Μωαβητών» ο Ελισαίος απήντησε «Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριο των δυνάμεων, ενώπιον του οποίου παρέστην και παρίσταμε, ότι αν δεν ελάμβανα υπόψη τον Ιωσαφάτ, τον βασιλέα των Ιουδαίων, ποτέ δεν θα έστρεφα το βλέμμα μου προς σε και ποτέ δεν θα σε πρόσεχα». Τώρα όμως φέρε μου εδώ ένα μουσικόν που παίζει όργανον. Όταν δε ο μουσικός ήλθε και έπαιξε μουσικήν, η δύναμη και η χάρις του Κυρίου εφώτισαν τον Ελισέων, ο οποίος και είπεν, «Αυτά λέγει ο Κύριος. Ανοίξατε στους διαφόρους τόπους αυτού του ξηροποτάμου λάκους». Αυτά λέγει ακόμη ο Κύριος. Δεν θα ακούσετε άνεμο να φυσά και δεν θα είδετε βροχή να πίπτει κι όμως ο ξηροπόταμος αυτός θα γεμίσει από νερά και θα πιείτε κι εσείς και τα πίμνιά σας και τα μεταγωγικά σας. Είναι δε αυτό το έργο ευκολότατον ενώπιον του Κυρίου ο οποίος και θα παραδώσει την χώρα των Μαβιτών εις την εξουσίαν σας. Και θα καταστρέψετε εσείς κάθε οχυράν πόλη των Μαβιτών και θα κατακόψετε κάθε καρποφόρον δέντρων. Θα φράξετε δε τα σπηγά των υδάτων. Κάθε δέφορον περιοχήν θα την κάμετε άχρηστον, γεμίζοντες αυτήν με λίθους. Πράγματι δε κατά την επομένην πρωίαν όταν προσεφέρετο προς τον Θεόν η πρωινή θυσία ιδού, είδα τα πολλά κατέβαιναν εις την περιοχήν της Εδόμ και γέμισεν η χώρα από νερό». Εν τω μεταξύ όλοι οι Μωαβίτε όταν επληροφορήθησαν ότι εξεστράδευσαν οι τρεις βασιλείς για να πολεμήσουν εναντίον Τον εκράβγασαν και όλοι όσοι μπορούσαν να φέρουν όπλα ηγέρθησαν και είπαν «Αλίμωνον». Ιτυμάστησαν όμως και παρετάχθησαν εις τα σύνορα της χώρας των. Οι στρατευμένοι μου εσηκώθησαν το πρωί ενώ ο ήλιος είχε ανατήλει και έριπτε τα σακτίνα του εις τα ύδατα. είδαν δε τα απέναντι ύδατα, κόκκινα ως σαν αίμα. Είπαν δε ένα μεταξύ των, το αίμα αυτό προέρχεται από ρομφέαν. Φαίνεται ότι οι τρεις βασιλείς συνήψαν μάχην μεταξύ των και καθένας από τους στρατιώτας των θα επιτεθεί εναντίον του άλλου και τώρα λοιπόν, μοαβίτε εμπρό διά να τους Οι μοαβίτε εισόρμησαν εις ο του Ισραηλιτικού λαού, αλλά οι Ισραηλίτε ηγέρθησαν, επετέθησαν και ενίκησαν τους Μωαβίτας, οι οποίοι και ετράπησαν εις φυγήν εμπρός από αυτούς. Οι Ισραηλίτε καταδιώκοντες, και κτυπώντες αυτούς, εισήλθαν στην την χώραν των Μωαβιτών. Εκεί κατεκρύμνησαν τας πόλεις, εις κάθε δέφορον αγρόν, για να τον καταστήσουν άχρηστον, έριψεν ο καθένας από τους στρατιώτας λίθους και τον εγέμισαν. Κάθε πηγήν την έφραξαν και κάθε καρποφόρον και ωραίων δέντρων το έκοψαν από την ρίζαν επέφεραν τέτοιαν καταστροφήν, ώστε εις κάποιαν πόλην δεν έμειναν παραλήθη εις τους ετιμορόπους τείχους. Οι Ισραηλίτε οι οποίοι εχειρίζονται την Σφεμδόνην, περιεκύκλωσαν αυτήν την πόλην και την κατέλαβαν. Τότε ο βασιλεύς των Μαβιτών, όταν είδαν ότι ο πόλεμος εστράφει καταστρεπτικός εναντίον του, επήρε μαζί του επτακοσίους άνδρας, οι οποίοι μπορούσαν να χειρίζονται τη σπάθην και μετέβη για να ανοίξει δρόμων προς τον βασιλέα των Ιδουμαίων, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Επάνω δε στην αγωνία και των πόνων του, επήρε τον πρωτότοκονιόν του, ο οποίος θα τον διεδέχεται εις των θρόνων και τον προσέφερεν θυσίαν ολοκαυτώματος επάνω εις το τείχος της πόλεως. Οι Ισραηλίτε όταν είδαν αυτήν την τραγική θυσίαν, συνεκλονίστησαν και σαν μεταμελόμενοι ανεχώρησαν από τα μέρη εκείνα και επέστρεψαν εις την χώραν των. Κεφάλαιο 4. Θαυματουργικό Πολλαπλασιασμό του Ελέου. Στίχη 1 έω 7. Ιστήρα Αποκτά Ιών. Τον οποίο αποθανόντα ανέστησε ο Ελισσαίο. Στίχη 8 έω 37. Διατροφή του λαού ει λιμών. Στίχη 38 έω 44. Η σύζυγος ενός από τους προφήτας εκράβγασε προς τον Ελισέον λέγουσα «Ο σύζυγός μου, ο δούλος σου απέθανε. Συ δεν γνωρίζεις ότι αυτός εσέβεται τον Θεόν. Μετά το θάνατό του ήρθε ο δανειστής μας εις τον οποίον δεν εξοφλήσαμε το χρέος μας να πάρει ο δούλος του τα δύο παιδιά μου». Ο Ελισέος είπε προς αυτήν τι μπορώ να κάνω για σε. Πες μου τι υπάρχει μέσα στο σπίτι σου. Εκείνη απήντησε. Εις το σπίτι εμού της δούλης σου δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι μόνον ελάχιστον λάδι, όσον αρκεί για να αλείψουμε το ψωμί μας. Ο Ελισέος είπε προς αυτήν πήγαινε στην γειτονιά και ζήτησε από όλους τους γειτονά σου δοχεία αδιανά. Μη διστάσεις να ζητήσεις πολλά. Κατόπιν θα εισέλθεις στο σπίτι σου, θα κλείσεις την θύραν. Μέσα δε στο σπίτι σου θα είσαι εσύ και τα παιδιά σου. Από το λάδι που έχεις θα χύσεις λίγο εις τα δοχεία αυτά. Τα δοχεία θα γεμίσουν λάδι, το οποίον θα θέσεις κατά μέρο. Έφυγε η γυναίκα, εισήλθενε στο σπίτι της, έκλεισε την θύραν και μέσα εις αυτό έμενεν αυτή και τα παιδιά της. Τα παιδιά της έφεραν προς αυτήν το ένα μετά το άλλο τα κενά δοχεία και αυτή έχει λάδι έως ότου εγέμισαν. Είπε δε προς τα παιδιά της «Φέρετε προς εμέ ένα ακόμη κενόν δοχείον». Εκείνα τις απήντησαν «Δεν υπάρχει άλλο δοχείον κενόν». Και τότε «Εσταμάτησεν η ροή του ελέου». Η γυνή ήλθε και ανήγγειλεν εις τον Ελισέων, τον άνθρωπον του Θεού. Ο Ελισέος της είπε «Πήγαινε, πώλησε το λάδι και με τα χρήματα που θα εισπράξεις να πληρώσεις το χρέο σου. Με το υπόλοιπον δε λάδι που θα μείνει θα τραφείτε εσύ και τα παιδιά σου». Κάποιαν άλλην ημέρα ο Ελισέος διέβαινε από την πόλη Σωμάν. Εκεί υπήρχε μία πλουσία γυναίκα, η οποία τον παρεκάλεσε με επιμονή να καθίσει να φάγει άρτον. Έκτοτε κάθε φοράν που ο Ελισάιος εισήρχετο το την πόλην, μετέβαινε εις τον οίκον της δια να φάγει. Η γυνή αυτή είπεν εις το σύζυγόν της. Ιδού, Γνωρίζω καλά ότι ο άνθρωπος αυτός του Θεού είναι Άγιος και πάντοτε διέρχεται από το σπίτι μας. Ας κτίσουμε λοιπόν δι' αυτόν ένα μικρόν δωμάτιον εις το υπερών. Ας θέσουμε εκεί μίαν κλίνιν, μίαν τράπεζαν και ένα κάθισμα και μίαν λιχνίαν. Έτσι δε κάθε φοράν που αυτός θα έρχεται προς εμάς θα μένει στο δωμάτιο εκείνο. Κάποιαν κατόπιν ημέραν, ο Ηλισέος εισήλθε στην την πόλη και επήγε στο το υπερό εκείνο όπου και εκιμήθη. Είπε δε προς τον Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτήν την σωμανή την γυναίκα να έλθει προς εμέ». Ο υπηρέτη του Ελισαίου την εκάλεσε και εκείνη παρουσιάστη ενώπιον αυτού. Ο ελισεως είπε προς τον Γιεζή «Πες προς τη γυναίκα αυτή ότι μας κατέπληξε και μας καθυποχρέωσε με τη φιλοξενία της. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε διασέ; Μήπως υπάρχει κάποιο ζήτημά σου εκρεμές για να ομιλήσω με προς τον βασιλέα ή προς τον αρχηγόν του στρατού. Εκείνοι απήντησαν. Εγώ κατοικώ εν μέσω των ανθρώπων μου και δεν έχω καμία τέτοια ανάγκη. Ο Ελισέος είπε προς τον Γεζή Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε δι' αυτήν ο Γεζή, ο υπηρέτης του Ελισαίου είπε «Γεγονός είναι ότι αυτή η γυνή δεν έχει παιδί και ο σύζυγός της είναι γέρον». Ο Ελισέος την εκάλεσε και εκείνη εστάθη ορθία κοντά την θύραν. Είπε τότε προς αυτήν ο Ελισέος κατά το επόμενο έτος στην εποχή αυτήν εσύ θα ζεις βέβαια αλλά και θα κρατήσεις παιδί εις την αγκαλιά σου. Εκείνη όμως απήντησε «Σε παρακαλώ Κύριε μη διαψεύσεις αυτήν την υπόσχεση που έδωσες προς εμέ την δούλην σου». Πράγματι η γυναίκα αυτή συνέλαβε και γέννησε παιδί κατά το επόμενο έτος και κατά την εποχή εκείνη ευρίσκετο αυτή φυσικά εν τη ζωή όπως είχε προαναγγείλει εις αυτήν ο Ελισέος. Το παιδί εμεγάλωσε και κάποτε ευγήκεν εις τον αγρόν όπου ευρίσκεται ο πατέρας του και η θεριστέ. Έφνης είπε προς τον πατέρα του «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου» Ο δε πατέρας είπε στον τον υπηρέτην, πάρε το παιδί και φέρε το προς τη μητέρα του. Ο υπηρέτης επήρε το παιδί και το έφερε εις τη μητέρα του. Αυτό εκοιμήθη στα γόνατα της μητρός του έως το μεσημέρι, οπότε απέθανε. Η μητέρα του το ανέβασεν εις το υπερόν και το εκείμισεν εις το κρεβάτι του προφήτου Ελισσέου. Έκλεισε δε πίσω από αυτό την πόρτα και εισήλθεν. Η γυναίκα έστειλε και παρεκάλεσε τον άντρα της λέγουσα «Στείλε μου σε παρακαλώ έναν από τους δούλου σου και μίαν από τα σόνους διότι εγώ θα σπεύσω σε εκεί που είναι ο άνθρωπος του Θεού ο Ελισέος και θα επιστρέψω. Εκείνος την ρώτησε. Διατί εσύ σήμερον πηγαίνεις προς Αυτόν. Δεν είναι ούτε πρώτη του μηνός, ούτε ορτή του Σαββάτου. Εκείνη του είπε «Μην ανησυχείς, ειρήνευε» εσαμάρωσε η ίδια των όνων και είπε προς τον δούλον της «Εμπρός, πήγαινε και μη σταματήσεις την πορεία έως ότου εγώ σου πω». «Εμπρός, προχώρη. Θα μεταβόμεν προς τον άνθρωπο του Θεού των Ελισσαίων εις το καρμίλιον Όρος». Επορεύθη η γυναίκα αυτή με τον υπηρέτη της ως το καρμίλιον Όρος όπου βρίσκεται ο άνθρωπος του Θεού. Όταν ο Ελισέος την είδε να έρχεται, είπε προς τον υπηρέτη του τον Γιεζή. «Εδώ λοιπόν η σαμονή τη εκείνη γινή. Τρέξε τώρα εις προϋπάντησήν της και θα της πεις. Είσαι εσύ καλά, είναι υγιής ο άντρας σου «Είναι καλά το παιδί σου» Εκείνοι απήντησεν «Όλοι είμεθα καλά» Ήλθε προς τον Ελισέων εις το όρος έπεσε εις το έδαφος και έπιασε τα πόδια του προφήτου Ο Γιεζή επλησίασε για να την αποθήσει Ο Ελισέος όμως είπε προς αυτήν Άφησέ την, διότι η καρδιά της είναι καταπικραμένη και θλιμμένη. Ο δε κύριος απέκρυψε από εμέ και δεν μου είπε την αιτία του πόνου της. Εκείνη του είπε, «Μήπως εγώ ζήτησα από τον Κύριον το παιδί. Δεν είπα προς σε ότι δεν πρέπει να διαψεύσεις την ελπίδα που μου έδωσες. Είπε τότε ο Ελισέος προς τον Γεζή. Ζώσε την μέση σου με την ζώνη. Πάρε την βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε στο σπίτι της γυναικός αυτής. Εάν δεν τυχόν και συναντήσεις άνθρωπον τον δρόμον, δεν θα τον χαιρετήσεις. Και αν εκείνος σε χαιρετήσει, δεν θα του αποκριθείς. Ταχαίως θα φτάσεις εις το σπίτι και θα θέσεις την βακτηρία μου εις το πρόσωπο του παιδιού. Η μητέρα του παιδιού είπε προς τον Ελισέων «Ορκίζομαι εις τον ζώντα Θεόν και εις την σου ζωήν, ότι δεν θα σε εγκαταλείψω». Εσηκώθη ο Ελισέος και ακολούθησε αυτήν έως εις το σπίτι. Ο Γεζί όμως ευάδησεν ενωρίτερον από αυτούς και έθεσε την βακτηρίαν εις το πρόσωπον του παιδιού. Αλλά καμία φωνή και καμία ακρόασις δεν υπήρξεν εκ μέρους του παιδιού. Επέστρεψε ο Ιεζή εις απάντηση του Ελισέου και ανήγγειλε εις αυτόν ότι το παιδί δεν εσηκώθη από την κλίνην Ο Ελισέος εισήλθεν στο σπίτι και ειδού βλέπει το παιδί νεκρόν, εξυπλωμένον επάνω εις το κρεβάτι του. Εισήλθε εις το δωμάτιον του υπερού έκλεισε την θύραν του δωματίου, έμεινε αυτός με το νεκρό παιδί και προσευχήθη προς τον Κύριον. Ανέβηκε κατόπιν στην κλίνην, εξυπλώθη επάνω εις το παιδίον. Έθεσε το στόμα του εις το στόμα του πεδίου και τα μάτια του εις τα μάτια εκείνου και τα χέρια του εις τα χέρια εκείνου. εξυπλώθη επάνω εις αυτό και έτσι το σώμα του παιδίου εθερμάνθη. Ο Ελισέος απεσύρθη. Επήγεν από εδώ και από εκεί μέσα στο σπίτι. Ανέβηκε πάλι στην κλίνη και εξυπλώθη επάνω στο παιδί όπως και προηγουμένως. Αυτό επανελήφθη επτά φοράς. Το δε παιδί ίνιξε τότε τα μάτια του. Ο Ελισέος φώναξε τον Γεζή και του είπε «Κάλεσε την Σαμονή την αυτήν». Την εκάλεσε και εκείνη εισήλθενη στο υπερόν όπου ήτο αυτός. Ο Ελισέος της είπε «Πάρε το παιδί σου». Η γυναίκα επλησίασεν, έπεσεν εις τους πόδας του Ελισαίου και προσεκίνησε μέχρις σε δάφους. Και κατόπιν επήρε ζωντανό το παιδί της και ευγήκεν από το δωμάτιον. Έπειτα από το γεγονός αυτό, ο Ελισέος επέστρεψε εις τα γάλγαλα. Τότε Είχε πέσει μεγάλος λοιμός εις εκείνην την χώραν. Η δε προφήτε εκάθυντο νηστική πλησίον του Ελισάίου. Ο Ελισέος είπε τότε εις τον υπηρέτην του τον Γιεζή. Βάλε τον μεγάλο λεβιτα και βράσε φαγητόν για τους προφήτας. Ένας δε από αυτούς ευγήκεν εις τα χωράφια για να μαζέψει χόρτα. Εις μίαν δε περιοχήν ευρήκεν άμπελον, από το έδαφος της οποίας εμάζεψεν άγρια κολοκύθια και γέμισε το ημάτιόν του. Έβαλε δε αυτά μέσα εις τον Λέβητα για να βράσουν. Δεν εγνώριζεν όμως ότι αυτά είναι δηλητηριώδη. Έπειτα έδωσεν εις τους άνδρας να φάγουν. Ενώ δε εκείνοι έτρωγαν από το βραστόν αυτό φαγητόν, έφνησε φώναξεν και είπαν «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος υπάρχει στον τον Λέβητα». Και δεν μπορούσαν, ούτε και ήθελαν πλέον να φάγουν. Είπε τότε ο Ελισσέος πάρτε αλεύρι και ρίξτε εις τον Λέβητα. Εις δε τον δούλον του τον Γιεζή είπε, κένωσε τώρα εις τον λαόν από αυτό και ασφάγουν. Εκείνοι έφαγον. Δεν υπήρχε δε τίποτε το επιβλαβές εις το φαγητόν αυτό του Λέβητος. Κάποιος άνθρωπος ήλθε από την Βεθ Σαρισά και έφερεν στον τον άνθρωπον του Θεού είκοσιν κρίθινα ψωμιά από τα πρωτογενήματα των αγρών του όπως επίσης και μερικές αρμάθες σίκα και είπε «Δώστε αυτά εις τον λαό να φάγουν». Ο υπηρέτης του απήντησε «Τι να πρωτοδώσω από αυτά εις εκατόν ανθρώπους. Ο Ελισέος είπε, «Δώσε εις τον λαόν και ας φάγουν από αυτά, διότι αυτό λέγει ο Κύριος, θα φάγουν, θα χορτάσουν και θα περισσεύσουν». Πράγματι, έφαγαν, εχόρτασαν και επερίσσευσαν όπως είχεν είπε ο Κύριος. κεφάλαιων πέμπτων. Η από της λέπρας θεραπεία του Νεεμάν. Στοίχη 1 έως 19. Η τιμωρία του φιλαργύρου και ψευδολόγου Γιεζή. Στοίχη 20 έως 27. Ο Νεμάν αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας ή το άνθρωπος μέγας και επίσημος ενώπιον του βασιλέως του, αξιοθαύμαστος απέναντι αυτού, διότι διαμέσου αυτού ο Κύριος έσωσε την Συρίαν από τους εχθρούς της. Ή το γενναίος άνθρωπος, αλλά κατήχετο από λέπραν, τότε ομάδες Σύρων εισήλθαν από την Συρίανη στην χώρα της Παλαιστίνης προς Λεϊλασίαν και μεταξύ των άλλων επήραν ως εχμάλωτον και μίαν μικράν νεανίδα, η οποία γινέ δούλη της συζύγου του Νεμάν. Η νεάνης είπε προς την κυρίαν της «Μακάρι ο Κύριός μου, να παρουσιάζεται το ενώπιον του προφήτου του Θεού, του Ελισσέου, ο οποίος ευρίσκεται εις την Σαμάριαν. Εκείνος θα εθεράπευε αυτόν από την λέπραν του. Η σύζυγος του Νεμάν εισήλθε και ανήγγειλε εις τον Κύριόν της και του είπε, «Αυτά και αυτά μου είπεν οι νεάνοις που κατάγεται από την χώρα των Ισραηλιτών. Ο Νεμάν ανέφερε τούτο εις τον βασιλέα της Συρίας και ο βασιλεύς της Συρίας είπε προς τον Νεμάν «Εμπρός, πήγαινε και εγώ θα στείλω με σένα επιστολή σχετική προς τον βασιλέα των Ισραηλιτών». ο Νεμάν επήρε μαζί του δέκα τάλαντα αργυρίου και έξι χιλιάδες χρυσούς σύκλους και δέκα καινουργή στολάς, επορεύθη προς τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού και έδωσε προς αυτόν την επιστολή του βασιλέως του, δια της οποίας εκείνος έλεγε «Μαζί με την επιστολή αυτήν που ήλθε εις τα χέρια σου» ιδού εγώ αποστέλω και τον δούλο μου τον νεμάν και να φροντίσεις ώστε να θεραπεύσεις αυτόν από την λέπραν του. Αμέσως μόλις σε διάβασε αυτό το γράμμα ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού έσχισε τα ενδύματά του και είπε «Είμαι εγώ Θεός ώστε να έχω την δύναμη να θανατώσω και να ζωοποιήσω. Γιατί ο βασιλεύς της Συρίας μου στέλνει τον άνθρωπό του για να τον θεραπεύσω από την λέπραν του. Μάθετε σας παρακαλώ και ιδέτε ότι αυτός ζητεί πρόφαση πολέμου. Όταν ο Ελισσέος επληροφορήθη ότι ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού έσχισε από την λύπη του τα ενδύματά του, έστειλε προς αυτόν ανθρωπόν του και του είπε «Διατί έσχισες τα ενδύματά σου? Ας έλθει λοιπόν προς εμέ ο Νεεμάν και κάθε άνθρωπος ασμάθη μάθει ότι υπάρχει προφήτης μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού» ο Νεμάν ήλθε με υπηκόν και πολεμικά άρματα και σταμάτησε εμπρόσι στην θύραν του σπιτιού του Ελισέου. Ο Ελισέος έστειλε αγγελιαφόρον προς αυτόν και του είπε «Πήγαινε να λουστείς επτά φορές εις τον Ιορδάνιν και θα θεραπευθείς από την λέπρα σου. Θα επανέλθει εντελώς υγιής η σάρξου». Ο Νεμάν οργίστη έφυγε και είπε «Ιδού, εγώ ενόμισα και είπα ότι αυτός θα εξέλθει οπωσδήποτε η συνάντησή μου, θα σταθεί και θα επικαλεστεί ενώπιόν μου το όνομα του Θεού του, θα θέσει το χέρι αυτού εις το ασθενές μου σώμα, θα περιμαζεύσει έτσι και θα θεραπεύσει την λέπρα μου». Δεν είναι καλύτεροι οι ποταμοί της Δαμασκού, ο Αβανά και ο Φαρφάρ περισσότερον από όλα τα νερά του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Γιατί λοιπόν να μείνει πάγο και να λουστώει στα ύδατα των ποταμών αυτών και γεμάτος θυμών ήλαξε δρόμον και ανεχώρησε. Τον επλησίασαν όμως οι δούλοι του και του είπαν Μήπως σου είπε κανέναν δύσκολο έργον ο προφήτης, ώστε να μην μπορείς να το κάμεις. Σου είπε απλώ να, να λουστείς και να καθαριστείς. Ο Νεμάν υπεχώρησε, κατέβηκε στον τον Ιορδάνιν ποταμόν, ελούστη στα τα ύδατα αυτού επτά φορές, όπως του είχε νείπει ο Ελισέος. Και τότε εκαθαρίστη η σάρξ του, Αποκατεστάθη η και έγινε όπως η σάρξ του μικρού παιδιού. Εγύρισε τότε προς τον Ελισέων αυτός και όλη η συνοδεία του. Ήλθεν εστάθη όρθιος ενώπιον αυτού και είπε Ιδού, εγνώρισα και επίστην ότι εις όλην την γη δεν υπάρχει άλλος Θεός». Ή μη μόνον αυτός ο οποίος υπάρχει εις τον Ισραηλιτικόν λαόν. Και τώρα λάβε τα δώρα αυτά από εμέ τον δούλον σου. Ο Ελισέος απήντησε Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριον ενώπιον του οποίου παρέστην και παρίσταμαι ότι δεν θα λάβω κανένα δώρον. Ο Νεμάν επέμενε να λάβει δώρα. Εκείνος, όμως, έμεινε αμετάπιστος. Είπε τότε ο Νεμάν, αφού συ δεν θέλεις το δώρον μου, ας δοθούν παρακαλώ εις εμέ τον δούλο σου φορτώματα χώματος δύο ημιώνων, διότι κι εγώ, δούλο σου, δεν θα προσφέρω πλέον ολοκαυτώματα η θυσίας εις θεούς ή μη μόνον εις τον Κύριον, των μόνων αληθινών Θεών. Και θα συγχωρήσει ο Κύριος σε με τον δούλον σου, διότι όταν ο Κύριος μου και βασιλεύς μου θα εισέρχεται εις τον ναόν του Θεού Ρεμάν να προσκυνήσει εκεί, θα στηρίζεται εις το χέρι μου. Και μαζί με Αυτόν θα είμαι υποχρεωμένος να προσκυνήσω και εγώ εις τον ναόν Ρεμάν όταν εκείνος θα προσκυνεί αυτόν τον Θεόν εκεί. Θα συγχωρήσει λοιπόν παρακαλώ ο Κύριος εις εμέ των δούλων σου την πράξη μου αυτήν. Ο Ελισέος είπε εις τον Νεμάν, πήγαινε η ειρήνην. Ο Νεμάν ανεχώρησε από αυτόν και προχώρησε εις κάποιαν απόσταση από εκεί. ο δούλος του Ελισσέου, ο Γιεζή, διαλογίστη τότε και είπε από μέσα του «Ιδού, ο Κύριος μου ελυπήθη αυτόν των εμάν των σύρων και δεν επήρε τίποτε από τα χέρια του από όσα εκείνος έφερεν. Ορκίζομαι εις τον Θεόν τον ζώντα ότι θα τρέξω πίσω του και κάτι θα πάρω από αυτόν. πράγματι ο Γιεσί έτρεξε πίσω από τον Εμάν. Ο Νεμάν τον είδε να τρέχει ο πίσω από αυτόν, κατέβηκε από το άρμα του, διά να τον συναντήσει και του είπε «Πώς έως εδώ με το καλό» Ο Γεζί απήντησε «Ο Κύριος μου με έστειλε για να σου είπω «Ιδού ήλθον προς εμέ δύο νέοι παιδιά των προφητών από το όρος Εφραίμ. Δώσ' μου σε παρακαλώ, για να δώσω εις αυτούς ένα τάλαντο αργυρίου και δύο καινούργις στολάς. Ο Νεμάν είπε, πάρε δύο τάλαντα αργυρίου. Επήραν ο τα δύο τάλαντα αργυρίου και έθεσε να φτάει δύο σάκους και τα δύο καινούργιες στολάς. Αυτά έδωσαν ο γεζί εις τους δύο δούλους του, οι οποίοι και τα μετέφεραν προπορευόμενοι από Αυτόν. Αλλά όταν ήλθαν κάποιον απόκρυφον και σκοτεινόν μέρος, τα επήρεν από τα χέρια των ο Γεζή, τα ετοποθέτησεν εις το απόκρυφον μέρος του οίκου και αφήκε τους δούλους του να φύγουν. Κατόπιν ο Γεζή εισήλθε εις τον οίκον όπου ήτο ο Ελισέος, και εστάθη εμπρόσει των κυριών του. Ο Ελισέος τον ερώτησε, «Γεζή, από πού έρχεσαι» Ο Γεζή απήντησε, «Ο δούλος σου εδώ είναι, δεν επήγε εδώ και εκεί». Τότε είπε προς αυτόν ο Ελισέος «Νομίζεις ότι το μάτι της ψυχής μου δεν σε παρικολούθησεν όταν ο Νεμάν επέστρεψεν από το άρμα του για να σε συναντήσει. Επήρες λοιπόν τα δύο στολάς, επήρες και το αργύριον ώστε με τα χρήματα αυτά να αγοράσεις ελαιόνας, αμπελώνας, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλας». αλλά δια το που είπες, «Ειδού, η λέπρα του Νεμάν θα προσκοληθεί επάνω σου και εις τους απογόνους σου, εις τα γενεάς των γενεών». Ο Γεζή έφυγε από τον Ελισέων γεμάτος λέπραν, λευκός όπως το χιόνι. Κεφάλαιον έκτον Ο σίδηρος που επιπλέει. Στίχη 1 έως 7. Τύφλωσης αυτών που εστάλισαν για την σύλληψη Ελισσέου. Στίχη 8 έως 23. Πολιορκία και λοιμός εις την Σαμάριαν. Στίχη 24 έως 33. Η προφήτε, είπαν κάποιαν ημέραν προς τον Ελισσέον, «Ιδού ο τόπος εις τον οποίον μένομεν, υπό την ειδική σου πνευματική δικαιοδοσία, είναι στενός δι' μας. Δώσε μας την άδεια να μεταβόμεν εις τον Ιορδάνην. Εκεί ο καθένας από εμάς ας πάρει κανένα δοκάρι και ας κατασκευάσουμε δια των εαυτών μας εκεί κατοικία. Ο Ελισέος τους είπε «Πηγαίνετε». Ένας από τους προφήτας είπε παρακαλών τον Ελισέον «Έλα και εσύ μαζί με εμάς τους δούλους σου». Ο Ελισέος απήντησε «Θα έλθω μαζί σας». Επήγε μαζί τον, ήλθον στον Ιορδάνην, και άκοπτον τα ξύλα. Έφνης, ένας από αυτούς, ενώ έκοπτε μίαν δοκόν, το σίδηρον από τον πέλεκίν του, έπεσε εις τον νερό του Ιορδάνου και εφώναξε προς τον Ελισέον. «Ω Κύριε, το σίδηρον αυτό έπεσε εις τον ποταμόν και δεν φαίνεται πλέον». ο προφήτης Ελισέος τον ρώτησε «Πού ακριβώς έπεσε» Εκείνος του έδειξε τον τόπον. Ο προφήτης εξεφλούδησε ένα κομμάτι ξύλου και το έριψε εκεί. Το δε του πελέκεως ανήλθε εις την επιφάνεια του ύδατος. Ο Ελισέος είπε στον τον άνθρωπον εκείνον πάρε το από το είδωρ. Εκείνος άπλωσε το χέρι του και το επήρε. Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιλεύς της Συρίας ευρίσκε το πόλεμον εναντίον του Ισραηλιτικού λαού. Συνεσκέφτηδε με τους ανθρώπους του και είπε «Εις κάποιον κατάλληλων τρόπων θα στήσω ενέδρα εναντίον των Ισραηλιτών». ο Ελισέος φωτιστής από τον Θεόν έστειλε προς τον βασιλέα του Ισραήλ άνθρωπον και του είπε «Πρόσεξε να μην περάσεις από τον τόπον εκείνον διότι οι Σύριοι έχουν στήσει εκεί ενέδραν». Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού έστειλε ανθρώπους εις την θέση εκείνη που είχε καθορίσει ο προφήτης Ελισέος και απέφυγαν ούτε μίαν ούτε δύο φορές, αλλά επανειλημμένος να περάσουν από εκεί και να πέσουν εις την ενέδραν. Εξαιρεθήστε ο βασιλεύς της Συρίας εξαιτία του γεγονότος αυτού, εκάλεσε τους ανθρώπους του και του είπε «Δεν θα μου φανερώσετε, λοιπόν, ποιος είναι εκείνος ο οποίος με προδίδει εις τον βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού» Ένας από τους ανθρώπους του είπε προς αυτόν, «Κύριέ μου και βασιλεύ, κανένας από εμάς δεν σε προδίδει». Αλλά ο προφήτης Ελισέως, ο οποίος ευρίσκεται μεταξύ των Ισραηλιτών, καθιστά γνωστού εις τον βασιλέα των Ισραηλιτών, όλους τους λόγους τους οποίους θα είπε εσύ και στο εσωτερικότερο ακόμη δωμάτιον του ύπνου σου. Ο βασιλεύς της Συρίας είπε, Πηγαίνετε λοιπόν, ερευνήσατε για να μάθετε πού είναι αυτός. Εγώ δε θα στείλω άνδρας να τον συλλάβουν. Ανήγγυλαν εις αυτόν λέγοντες «Ιδού ευρίσκεται εις δό Ο βασιλεύς της Συρίας απέστειλεν εναντίον του Ελισσαίου υπηκών πολεμικά άρματα και ισχυρών στρατών πεζικού. Έφτασαν εις δοθαήν κατά το διάστημα της νυχτός και περιοκύκλωσαν την πόλη. Ο υπηρέτης του Ελισέου εσηκώθη πρωί και βγήκε έξω από το σπίτι. Έφνης είδε γύρω από την πόλη στρατιωτική δύναμη πεζικού, πολεμικά άρματα και υπηκών, να την έχουν περικυκλώσει. Και είπε ο υπηρέτη προς τον Ελισέον, «Ω Κύριε, τι θα κάνουμε; εν? Ο Ελισέος του απήντησε, «Μη φοβήσε, διότι περισσότεροι είναι εκείνοι που ευρίσκονται μαζί μας, παρά εκείνοι οι οποίοι είναι μαζί με αυτούς». ο Ελισέος προσευχήθη προς τον Θεό και είπε «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια αυτού του παιδαρίου Διαναίδη. Ο Κύριος πράγματι ίνοιξε τα μάτια εκείνου και είδε «Και ειδού ότι το όρος ήταν γεμάτον από υπηκόν και άρματα πύρινα γύρω από τον Ελισέον». Η Σύρη κατέβησαν με τον σκοπό να συλλάβουν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ελισσέος προσευχήθη στον τον Κύριον και είπε «Κτύπησε σε παρακαλώ τον λαόν αυτόν με τύφλωσιν». Πράγματι ο Κύριος εκτύπησε τον στρατών των Σύρων όπως είπεν ο Ελισσέος με τύφλωσιν. Ο Ελισσέος είπε προς τους προελάβνοντας στρατιώτας «Δεν είναι αυτή η πόλης και ούτε η οδός. Ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας οδηγήσω προς τον άνθρωπον τον οποίον ζητείτε». Ο Ελισσέος οδήγησε να αυτούς μέσα εις την Σαμάριαν. Όταν εισήλθον στην την Σαμάριαν, παρεκάλεσε ο τον Κύριον και είπε «Άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια αυτών και ας είδουν που ευρίσκονται». Πράγματι, ο Κύριος ίνιξε τα μάτια των και έφνης είδων ότι ευρίσκοντο μέσα εις την Σαμάριαν. Ο βασιλεύς των Ισραηλιτών όταν είδε το στρατόν της Συρίας εγκλωβισμένο στη Σαμάρια, είπε προς τον Ελισέον, «Να κτυπήσω και εξοντώσω αυτούς, Πάτερ». Ο Ελισέος απήντησε, «Δεν έχεις το δικαίωμα να κτυπήσεις παρά μόνον εκείνους τους οποίους σύ συνέλαβες εχμαλώτους με τη ρομφέαν και το τόξον σου». αλλά τώρα θα παραθέσεις σε αυτούς άρτον και είδωρ. ασφάγουν, φάγουν, πείουν και ας απέλθουν ελεύθεροι προς τον βασιλέαν τον. Ο βασιλεύς του Ισραήλ παρέθεσε κατόπιν εντολής του Ελισέου σε αυτούς πλουσίαν τράπεζαν. Εκείνοι δε και έπιον έπειτα τους αφήκαν ελευθέρους να αναχωρήσουν και απήλθον προς τον βασιλέα των. Άλλην δε φοράν, ληστρικά τμήματα της Συρίας δεν επεχείρησαν να εισέλθουν εις την του Ισραήλ. Έπειτα από αυτά, ο Άδερ, ο βασιλεύς της Συρίας, συνήθρισεν όλων των στρατών του και επήλθεν εναντίον της Σαμαρίας, την οποίαν και περιεκύκλωσε. Λόγω δε της πολιορκίας έπεσε μεγάλη πείνα μέσα εις την Σαμάριαν. Οι Σύριοι στρατιώτε περιεκύκλωσαν επί τόσων χρονικών διάστημα την πόλη, ώστε εξαιτία της ελήψεως τροφής, μία άνευ άλλωστε αξίας κεφαλή όνου, επολίτω αντί πεντί αργυρών σύκλων και ένα τέταρτον του κάβου της κόπρου των περιστεριών, επολίτω αντί πέντε αργυρών σύκλων. Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού περιπατούσε κάποιαν ημέραν επάνω εις το τείχος της Αμαρίας Κάποια δε γυναίκα εφώναξε με μεγάλην φωνή προς αυτόν και του είπε «Σώσε με, κύριε βασιλεύ» πεθαίνω από την πείναν.